Αντί να δημιουργούν, κλείνουν πάρκι. Πού θα πάνε τα αυτοκίνητα, πού θα πάει ο κόσμος? Λουκέτο σε έναν ακόμη ελεύθερο χώρο, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες εκατοντάδων δημοτών και επισκεπτών, στοχεύει να βάλει ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για το πρώην πάρκινγκ της Ζεπτάη, κατά τα τείχη στην καινούρια πόρτα, όπου το πρωί προκλήθηκαν σκηνές έντασης στη θέα ενεργειών για την τοποθέτηση μπαρών από συνεργείο του Δήμου, και ενώ υπήρχαν δεκάδες οχήματα στον επίμαχο χώρο. Η βάση της μπάρας είναι κάτω από το αυτοκίνητο αυτό και θα βάζανε άλλη μία εδώ για να μην κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που είναι μέσα να τα εγκλωβίσουν μέσα γιατί έτσι το θέλουν. Δεν θα τους περάσει. Ούτε τους μεν ούτε τους δεν. Αυτό είναι έσχος που κάνουν και είναι και αμαρτία για τους ανθρώπους εδώ, τους αγωνιστές που παλεύουν να βγάλουν το μεροκάματο τους, να πλέρωσουν τα προς το ΖΙΝ. Φτάνει πια. Φτάνει. Φτάνει. Το έσχος αυτό φτάνει πια. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι, δημάρχοι, αντιδημάρχοι, αρχαιολογίες. Ήρθε ένα αυτοκινητάκι με δύο εργαζομένους και αρχίζαν και βάζανε μπάρες κάτω. Πρώτα βάλανε αυτά εδώ, οπότε νομίζω ότι μπορεί να έρθει η δημοτική αστυνομία και να γράψει τα μάξα που είναι κάτω. Και μετά αρχίζαν και βάζανε μπάρες. Βάλαμε τις φωνές, να το πω έτσι λαϊκά, και τις πήραν και φύγανε. Το πάρκινγκ εδώ δεν πρέπει να κλείσει. Θα καταστραφεί όλη η Εύανση. Ας έρθουν να πληρώνουμε 2-3 ευρώ την ημέρα. Εγώ είμαι εδώ 34 χρόνια. Αυτό το, δηλαδή τώρα υπάρχει κρίση και πάνω στην κρίση τώρα μας κλείσουν το πάρκινγκ, καταστραφούμε τελείως. Μα θα επαναστατήσουμε, είναι δυνατόν να τα αφήσουμε έτσι? Καταστηματάρχες και οδηγοί έβαλαν μπλόκο στην όλη προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου με τους ίδιους να προειδοποιούν με δυναμικές αντιδράσεις εφόσον επιχειρηθεί κάτι ανάλογο τις επόμενες μέρες. Όλο το εμπορικό κομμάτι εδώ στην Εύανση. Όχι είναι αποφασισμένοι, είναι εξοργισμένοι οι άνθρωποι. Κάποιοι από εμάς πιστεύουμε ότι είναι και θέμα, να το πω λαϊκά, κονό μας, γιατί κάποιοι ήρθανε και επενδύσανε πάνω στο κομμάτι του πάρκινγκ. Καλά κάνανε οι άνθρωποι, βάλανε τα χρήματά τους, αλλά και ο λαός αυτός που δεν έχει να πληρώσει τα 5 ευρώ, να μην τον βγάλουμε στον δρόμο. Κανονικά δεν πρέπει να κλείσει. Διότι αν κλείσει, θα γίνει ένα σκουπιδότοπο και θα βρωμήσει η γειτονιά. Εάν θέλουν να προστατεύσουν τα τείχη, θα πρέπει νομίζω να δουλέψουν αλλιώς και όχι να καταστρέψουν όλους τους επαγγελματίες που είναι στην Εύανση. Όπως υποστηρίζουν δημότες και επαγγελματίες, η Λότζη αντί να δημιουργεί δημοτικούς χώρους στάθμευσης, κλείνει ελεύθερους χώρους, ενώ σε συνδυασμό με τα έργα ανάπλασης έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο.